Θετικό ήταν το πρόσημο της επισκεψιμότητας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού στην Καλαμάτα με την αισιοδοξία για αντίστοιχη συνέχεια να κυριαρχεί. Ο Ιούνιος εδώ στο δικό μας ξενοδοχείο ήταν ένας από τους καλύτερους αντίστοιχους μήνες των τελευταίων χρόνων. Κατά βάση λόγω του συνεδριακού τουρισμού ξεπέρασε πραγματικά όλες τις προσδοκίες και τις προβλέψεις που είχαμε για αυτό το μήνα. Και από εκεί και πέρα προχωράμε με αισιοδοξία για το καλοκαίρι. Οι κρατήσεις μας για Ιούλιο και Αύγουστο δείχνουν ότι τουλάχιστον κατά ένα 10% από τις προηγούμενες χρονιές θα είναι πιο ψηλά. Είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση και που είχαμε τον Ιούνιο και αυτά που βλέπουμε για τους επόμενους μήνες και για Ιούλιο και για Αύγουστο. Ευτυχώς όσα γίνονται δείχνουν να μην μας έχουν επηρεάσει. Υπάρχει κόσμος που θέλει να κάνει διακοπές και επιλέγει και την πόλη μας και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη κάποιες κρατήσεις και βάσει του ενδιαφέροντος που υπάρχει βγάζουμε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ανωδική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Έχουμε αρκετές κρατήσεις, είναι μια καλή εικόνα για τους μήνες που έρχονται. Έλληνες κυρίως αλλά και ξένοι επισκέπτες επανακάμπτουν ύστερα από 2,5 δύσκολα χρόνια στο φόντο της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Με την οικονομική κρίση, ωστόσο, να αφήνει το αποτύπωμά της καθώς οι διανυκτερεύσεις είναι λιγότερες. Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οι διαμονές δεν είναι μακροχρόνιες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου αγγίζουν πλέον το δεκαήμερο, το δεκαπενθήμερο. Δεν είναι όμως και λίγες, δηλαδή δεν μιλάμε πια για αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Είναι καλοκαιρινές, οργανωμένες διακοπές αρκετών ημερών. Φέτος έχουν επιστρέψει όλοι όσοι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κατάστασης με τον COVID. Φέτος έχουμε και ομογενείς που θέλουν να επανενωθούν με οικογένειες, με φίλους και ξανάρχονται, ευτυχώς. Κοιτάξτε, κατά κύριο λόγο έχουμε Έλληνες επισκέπτες, υπάρχουν και οι ξένοι του εξωτερικού. Έχουμε όμως ξανά και τους Έλληνες από την Αμερική και την Αυστραλία που κατά κύριο λόγο κάνουν μακροχρόνιες διαμονές και έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέρον και γάμους νέων ανθρώπων του εξωτερικού που προτιμούν την Καλαμάτα για τις γαμήλιες τελετές και δεξιώσεις. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ταυτόχρονα και τις διαμονές των επισκεπτών, συγγενών και όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.